Άμα πάψει να υπάρχει, τελειώσαμε. Την ίδια μέρα τελειώσαμε. Αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση σήμερα στο Ευαγγέλιο είναι όπως τελειώνει. Είμαι από αυτούς που αυτά τα κομμάτια θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, το μισό, να τα διαβάζω, να τα διαβάζω, να τα διαβάζω και να μιλάω, να μιλάω, να μιλάω από αυτά τα κομμάτια. Γιατί λέει στο τέλος και εγώ φεύγω, λέει ο Χριστός, αλλά κάνε όμως, προσεύχεται στο Θεό του Πατέρα, στον Πατέρα του εκείνη την ώρα. Κάνε όμως εσύ να είναι η χαρά σε αυτούς πεπληρωμένη. Δηλαδή η χαρά να είναι γεμάτη μέσα στην ψυχή τους, να ξεχυλίζουν από χαρά. Πόσο μας νοιάζεται, πόσο μας νοιάζεται ο Χριστός και αυτή η προσευχή γίνεται λίγο πριν τη Σταύρωση, λίγο πριν το πιάσουμε στον κήπο της Γεστημανή. Και τι ωραία που τα αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και θέλει να μας τα αφήσει. Έχει τρία καρυκλάκια. Για σας τα βάλω. Είναι τρία, είναι τρία. Τα βγάζετε. Γι' αυτό λοιπόν και ο καλός μας ο Χριστός την έχει έννοια τη χαρά μας. Ο καλός μας ο Χριστούλης την έχει έννοια την ευτυχία μας. Έχει έννοια να είναι η καρδιά μας γεμάτη. Και λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, ποιοι είναι, λέει, οι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Ποιοι είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή ένας χριστιανός αν έχει το Άγιο Πνεύμα έρχεται στη ζωή του, στην ψυχή του, στην καρδιά του. Τι καρπούς θα βγάλει. Και απαριθμεί. Τι όμορφες λέξεις που μας λέει. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος λέει είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Να είναι ειρηνικός μέσα. Να έχει μακροθυμία. Τι σημαίνει μακροθυμία. Να του κάνουν το κακό και να λέει δεν πειράζει. Ας τον συγχωρέσει και ας τον αγαπάει ο Θεός. Εγώ δεν με νοιάζει. Πίστη, να έχει πίστη και να έχει πραότητα. Δηλαδή, να μην θυμώνει. Και βλέπω τώρα μανάδες, βλέπω και παπάδες, πατέρας κι εγώ, πόσες φορές μωρέ ματσικλάνε τα μωρά μας και εμείς γινόμαστε. Και έλεγα, ήρθε μια μανούλα χθες και εξομολόγησε, καθόμαστε εκεί στη γωνία του ναού και μου λέει, πάτερ μου, ούτε καλή μάνα, ούτε καλή χριστιανή απέναντι στα παιδιά μου. Λέω, φωνάζεις, και φωνάζεις και για τον Χριστό. Τι φωνάζεις για τον Χριστό. Πραότητα, λέει ο Χριστός. Πραότητα. Δεν μπορεί να μιλάμε για τον Χριστό. Λέει κάποιος που ήρθε και λέω το καλύτερο ανέκδοτο που άκουσα. Εγώ, παπά μου, άμα ακούσω κάτι εναντίον του Χριστού, τους παίρνει και τους σηκώνει μετά. Για ξαναπες το, λέω, να το καταλάβω. Τους παίρνει και τους σηκώνει, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τους βρίζω. Σαν καλός χριστιανός, λέω. Ναι, μου λέει. Κανή χαλέκ, του λέω,
Και αν είχες και μαχαίρι, εάν είχα και μαχαίρι, εάν τους καθάριζα κιόλας. Στο όνομα του Χριστού. Τι ωραίο μας βάζει ο διάβολος. Μας βάζει ο διάβολος μια χαρά να παίρνουμε τον τρόπο του και να κάνουμε τους ανθρώπους να συγχαθούν τον Χριστό μας. Δεν γίνεται. Αυτήν την έννοια λοιπόν έχει ο Χριστός, να έχουμε αγάπη, να έχουμε χαρά, να έχουμε ειρήνη, να έχουμε μακροθυμία. Και άμα πάμε και στο θέλω σήμερα, με προκάλεσε ο Απόστολος Παύλος με το κομμάτι. Στα τελευταία χρόνια, λέει, σε σχάτης καιρής, θα αναστηθούν, λέει, κάποιοι πλανώντες και πλανόμενοι. Θα πλανούνται οι ίδιοι, λέει, θα μπερδεύονται οι ίδιοι και θα σας μπερδεύουν και εσάς. Δόξα τω Θεώ και αυτές τις μέρες φάγαμε καλό μπέρδεμα όλοι. Πολύ ωραίο μπέρδεμα. Βγήκαν κείμενα, πω. Ήρθε, λέει, η συντέλεια του κόσμου. Ήρθε, λέει, το τέλος του κόσμου. Ήρθε το τέλος του κόσμου γιατί κλείσαν οι εκκλησίες. Ήρθε το τέλος του κόσμου γιατί δεν κοινωνάμε. Και έναν που ρωτάω, είχα κρατήσει κάποια τηλέφωνα από αυτούς που με παίρνανε και φωνάζανε για τη διακοινωνία και τους πήρα χτες το μεσημέρι. Και λέω, πήγες ευλογημένο, κοινώνησες. Όχι, δεν ευκαίρεσα. Δεν ευκαίρεσες. Για να μου λες ιστορίες τότε που με έπαιρες τηλέφωνο και με ζάλιζες. Ευκαιρούσες. Τότε είχα πάρει φόρα, παπά. Τώρα την έχασα τη φόρα. Αν με τέτοια φόρα δεν γίνεται χριστιανός. Ει, μη γελιόμαστε. Μη γελιόμαστε. Να λαχταρίσουμε το Θεό μας. Αυτό ήθελε αυτές τις μέρες ο Χριστός. Σου λέει να τα κλείσω, να με λαχταρίσουν. Πώς παθαίνει ένας που είναι ερωτευμένος πολύ, άμα φύγει μακριά του η ερωμένη του, η λαχτάρα του. Παθαίνει. Αυτό θέλει και ο Θεός να πάθουμε. Αυτή τη λαχτάρα των ερωτευμένων. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα. Γιατί αυτός είναι ερωτευμένος μαζί μας. Δεν υπάρχει μέρα, δεν υπάρχει ώρα, δεν υπάρχει στιγμή που ο καλός μας ο Χριστούλης να μην είναι τρελά ερωτευμένος, όχι με κάποιον, όχι με κάποια, όχι με κάποιους, όχι με λίγους. Ο Χριστός μας είναι ερωτευμένος με όλους, όλους πάνω στη γη και τον τελευταίο κακούργο και τον τελευταίο άπιστο και τον τελευταίο άθεο και τον τελευταίο μουσουλμάνο και τον τελευταίο μασόνο, ξέρω εγώ τι είναι αυτοί όλοι, με όλους αυτούς είναι ερωτευμένος ο Χριστός. Και τι περιμένει, αχναντεύει, κοιτάει. Πότε μωρέ θα βρουν όλοι κοντά. Και το κακό είναι ποιο. Ο Χριστός τους περιμένει όλους. Εδώ θέλω να το προσέξουμε τώρα πρώτος εγώ. Ο Χριστός μας τους περιμένει όλους. Όλους. Και εμείς καθόμαστε στην πόρτα. Είτε με τα λόγια μας πολλές φορές, τι θέλει αυτός εδώ, τι θέλει αυτή στην εκκλησία, γιατί ήρθαν αυτοί. Ναι, σιγά τώρα μας μιλείς και εσύ, λέμε σε κάποιους και σε κάποιους, μιλείς και εσύ για τον Χριστό. Ξέρεις εσύ. Ξέρει, μπορεί να ξέρει καλύτερα από όλους μας. Ή καθόμαστε στην πόρτα, ή με τη ζωή μας μπερδεύουμε τον κόσμο και σου λέει, έτσι μωρέ να καταντήσω, δεν θέλω να καταντήσω, έτσι μα θέλω να νιώθεις κι άλλο, σαν αυτού. Τι φοβερός λόγος, για προσέξτε το, γιατί φοβάμαι ότι το κάνουμε αυτό και μας βλέπουν και λένε όχι. Απαπαπαπαπα.
Αυτά λοιπόν για σήμερα. Έβγαλα και μια ανακοίνωση πιο αναλυτική εκεί, πώς είναι τα πράγματα, με τις λειτουργίες, με όλα. Λειτουργούμε να αλλάξει μετά άλλο το χωριό. Την άλλη Κυριακή θα είμαι εκεί. Την Παρασκευή θα είμαι εδώ πρώτα, να κάνουμε εδώ στις 6 η ώρα τα μνήματα και 7 η ώρα να κάνω απέναντι, γιατί είναι ψυχοσάββατο μεγάλο. Και είμαι εδώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 8. Τι ωραία που έρχεστε, πόση χαρά κάνω, πόση χαρά κάνω. Και κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τις 1 και στις 2 αν χρειαστεί και στις 3. Ελάτε εσείς και εγώ θα καθίσω μόνιμα μετά. Ελάτε εσείς και θα καθίσω και το βράδυ και τα ξημερώματα να εξομολογήσω. Μου γράφει ένα κοριτσάκι που ήρθε προχθές να εξομολογηθεί. Μου στέλνει μετά ένα μήνυμα και μου λέει, τι μου είπε. Μου λέει, Πάτερ μου, με έκανες να λαχταράω την εξομολόγηση. Μέχρι τώρα, λέει, πήγαινα από φόβο γιατί είχα κάνει αμαρτίες και έτρεμα τι θα μου πει ο παπάς. Και τώρα, λέει, έρχομαι τρέχοντας με λαχτάρα να πάρω τη χάρη και την ευχή και την ευλογία. Δεν είναι δικό μου αυτό, είναι του Θεού. Έτσι μας θέλει ο Θεός, με λαχτάρα. Σε όλα με λαχτάρα, είπαμε. Ο ερωτευμένος δεν καταλαβαίνει τίποτα, λαχταράει, ξενυχτάει, τρέχει να βρει αυτό που αγαπάει. Έτσι να κάνουμε κι εμείς. Και να είστε σίγουροι ότι θα μας αγκαλιάσει και θα μας σκεπάσει ο Θεός. Θα μας αγκαλιάσει και θα μας σκεπάσει ο Θεός. Και όποιος δεν έχει τι να κάνει κάθε Δευτέρα πρωί, ντρέπομαι, το λέω. Στις 10 η ώρα είμαι στο ραδιόφωνο και λέω χαζομάρι. Χαζά, εντάξει. 10 με 11 στο ραδιόφωνο του Αλφα στη Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι πολύ που το έχω. Γιατί χου είναι αυτό. Πλα πλα πολύ και ατελείωτο. Να είμαστε καλά όλοι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που έρχεστε και σας αγαπώ πολύ όλους. Α, έχουμε και για το μνημόσυνο τώρα καφεδάκι κάτω, άνοιξε και ο Αχιλέας και μας περιμένει τώρα. Ανοίγουν σιγά σιγά όλοι. Το κεντράκι εδώ και κάτω. Διευχών τον Αγίο Πατέρα Δημό, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησο και σώσο ημάς. Τι κάνεις.